Σας είπα για τους πολιτικούς αρχηγούς, θα μου πείτε και ο Ανδρουλάκης πώς σου φάνηκε. Αλλά δεν θα πω τη γνώμη μου για το πώς μου φάνηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στο debate, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης μου κάνει την τιμή να είναι δίπλα μου στο στούντιο, ήρθε την επομένη του debate εδώ να μοιραστεί τις εντυπώσεις του και φυσικά να συνεχίσουμε την κουβέντα, να την πάμε παρακάτω. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χάρηκα πάρα πολύ όταν διάβασα, είδα μάλλον εκείνη τη συνέντευξή σας που είπατε ότι χάρη στον Δημήτρη Σαραβάκο γίνεται Παναθηναϊκός. Εγώ έγινα για το Δωμάζο. 6 ετών εγώ, εσείς πόσο? 5. 5, κοντά. Αλλά εγώ γεννήθηκα στην Κυψέλη, με γέννημα θέρμα Κυψέλης, δηλαδή το γήπεδο ήταν πάντα με τα πόδια από το σπίτι μου. Εμένα στη γειτονιά μου πλειοψηφία ήταν αεξίδες, διότι είναι γειτονιά που στο σχολείο από τα 30 παιδιά, κάποτε μας είχε ρωτήσει ο δάσκαλος να φέρουμε μία συνταγή μικρασιάτικη τα Χριστούγεννα. Και ο μόνος που δεν είχε κανένα παππού ή γιαγιά από τη Μικρά Ασία ήμουν εγώ. Οπότε ήταν μια γειτονιά, ήταν όλοι ΑΕΚ. Είχαμε την ΑΕΚ Κατσαμπά. Ξέφυγα εγώ, πήγα στον Παναθηναϊκό. Ήταν το Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος. Θεούλης. Ναι. Νομίζω από τους μεγαλύτερους παίχτες που έχουμε δει ποτέ στα ελληνικά γήπεδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε την ποδοσφαιρική κουβέντα. Να αρχίσω από αυτό που έλεγα, από αυτό που λέει ο κύριος Τουρνάρας. Λέει ότι αν κοστολογηθούν αυτά τα οποία λέγονται προεκλογικά, είναι προφανώς ότι δεν είναι εφαρμόσιμα γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Καλά, συμφωνώ, διότι από τη μια είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ που ένταζε λαγούς και πετραχίλια και τώρα έχουμε το γαλάζιο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτά που έχει πει είναι απίστευτα. Ξέρετε, στο debate θες, εγώ ήθελα να πω πολλά πράγματα για την οικονομία. Ήταν πολύ λίγος ο χρόνος για την οικονομία και δεν ρωτήθηκα επί τους ίσκη για την οικονομία. Οπότε έχω την ευκαιρία σήμερα να αξιολογήσω κάπως όλα αυτά που. Και εσάς όμως σας ακούω, ας πούμε, λέτε νέο ΕΚΑ στους χαμηλούς συνταξιούχους. Θα σας τα πω εγώ, τα έχω καταγράψει. Δεν ξέρω πώς κοστολογείται αυτό. Θα σας τα πω όλα. Καταρχάς, δεν ξεκινώ από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο κύριος Τσίπρας δίνει ένα Μητσοτάκη, αυτός δίνει δύο και τρία, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμαστε με τα σχίζω τα μνημόνια, με τις εισάχθες, με όλα αυτά. Πάω όμως στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα το οποίο ερωτείται από την πραγματικότητα ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Άρα, επειδή πάει πάρα πολύ καλά, έχει να δώσει. Η οικονομία δεν πάει καλά. Διότι, όπως είπε ο κύριος Τουρνάρας, και το λένε όσοι γνωρίζουν καλά οικονομικά, το χρέος όχι μόνο παραμένει το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Έχει αυξηθεί. Σε απόλυτο ρυθμό. Βέβαια. Έχει ανέβει 50 δισεκατομμύρια. Έχουμε ξεπεράσει τα 400 δισεκατομμύρια. Λένε όμως ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι ποσοστό του ΑΕΠ. Δηλαδή, όπως και ο κάθε άνθρωπος, δεν έχει σημασία πόσο χρωστάω στην τράπεζα. Σημασία έχει αυτό που χρωστάω, τι ποσοστό του εισοδήματος είναι. Και αν μπορώ να το ρυθμίσω και αν μπορώ να αντέξω τις ρυθμίσεις μου μακροπρόθεσμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον παρανομαστή. Διότι αυτό είπατε. Λέτε ότι ο απόλυτος αριθμός, αλλά το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ δεν είναι ένα ποιοτικό ΑΕΠ που βασίζεται στην αύξηση των εξαγωγών, διότι μπορεί να έχουμε αύξηση των εξαγωγών, αλλά έχουμε συντριπτικά μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, με αποτέλεσμα πολύ μεγάλα εμπορικά ελλείμματα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει την αίσθηση μιας ανάπτυξης με δανεικά εσωτερικά. Δηλαδή, τι έκανε? Την εποχή της πανδημίας έριξε πάρα πολλά χρήματα στην αγορά συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Θα μου πείτε, έπρεπε λιγότερα. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές. Έπρεπε λιγότερα, λέτε. Γιατί είχατε πει ότι έπρεπε, αλλά με άλλα κριτήρια. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποια κοινωνικά κριτήρια. Τα κριτήρια θα περιόριζαν. Κύριε Τζίμα, είστε έμπειρος, ξέρετε οικονομικά. Όταν δίνεις κατά αυτόν τον τρόπο τις επιστρεπτές προκαταβολές, πολλά γίνανε καταθέσεις. Το έχει πει η Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν πήγανε στην αγορά. Να σας το πω ακόμη πιο λαϊκά. Γιατί καταγγέλει, πέρα από διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά, ο κύριος Μητσοτάκης, τον κύριο Ραγκούση? Γιατί τον καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πήρε επιστρεπτή από καταβολή. Έπρεπε, εγώ δεν το λέω μόνο για τον κύριο Ραγκούς. Έπρεπε κάποιοι οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια τους και απλά έκλεισαν ένα χρόνο λόγω του κορονοϊού να παίρνουν επιστρεπτές προκαταβολές. Για ποιο λόγο? Εγώ σας λέω ένα απλό παράδειγμα που θα αφορά σίγουρα εκατοντάδες άλλους Έλληνες, για να μην πάω και σε άλλα παραδείγματα. Από πού και ως πού ένας που έχει Airbnb βραχυχρόνια μίσθωση να παίρνει επιστρεπτέα προκαταβολή, να πάρουν παραγωγές επενδύσεις που κινδυνεύουν να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Να το καταλάβω. Αυτά που έγιναν στην Ελλάδα την εποχή αυτή των τελευταίων 4 ετών με τα λεφτά από το ελικόπτερο, δυστυχώς δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα και ο κ. Μητσοτάκης είναι αμετανόητοι στο σεβασμό των δημοσίων δαπανών. Δηλαδή, αντί να ρίξει βάρος στην υγεία που καταραίει, 2-4% Ταμείο Ανάκαμψης, εγώ λέω 8-10% γιατί. Μα γι' αυτό έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης. Για την πανδημία, για να στρίξουμε την δημόσια υγεία, την πράσινη μετάβαση. Πάντως, σε αυτό που κάνετε κριτική, ήθελα να το σημειώσω αυτό, ότι δεν είναι συνηθισμένο
τα πολιτικά κόμματα παραμονές εκλογών να λένε πράγματα που δεν ευχαριστούν το αυτή του ψηφοφόρου. Γιατί αυτά τα λεφτά που λέτε ότι κακώς δόθηκαν, κάποιοι τα εισέπραξαν και τώρα σας ακούνε και λένε τι μας λέει τώρα. Κάποιοι τα χάσαν όμως. Και εγώ οφείλω να πω ότι αυτοί που τα χάσαν θα τα πληρώσουν. Και θα τα πληρώσουν και οι παραγωγικές επενδύσεις που πληρώνουν πολλούς φόρους και οι απλοί πολίτες, πιο φτωχοί Έλληνες. Και θα πούμε γιατί λέω πιο φτωχοί Έλληνες. Και θα τα πληρώσουν και οι μελλοντικές γενιές. Δηλαδή δεν μάθαμε τι έγινε το 2007-2009 που αντί να έρχομαι νερό στη φωτιά έρχομαι βενζίνη. Πάλι τα ίδια. Και να σου πω κάτι για τον κύριο Στουρνά και καθυστέρησε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα πρέπει να τα πει αυτά που λέει. Αυτά πρέπει να έχουν υποθεί. Δεν τα έχει ξαναπεί. Ναι, και πιο εμφατικά. Και πιο εμφατικά. Τώρα, επειδή θέλω να πάω στην ποιότητα της οικονομίας, γιατί λέω οι πιο φτωχοί και οι μεσαίοι. Δείτε τα έσοδα. Τα έσοδα του κράτους. Γιατί λέει ο κ. Μητσοτάκης μείωσε όλους τους συντελεστές. Μείωσε τους συντελεστές, αλλά έχει 5 δισεκατομμύρια παραπάνω έσοδα. Λόγω πληθωρισμού. Λόγω πληθωρισμού. Ποιος τον πληρώνει τον πληθωρισμό? Έμεσοι φόροι. Ποιοι πληρώνουν τους έμεσους φόρους? Η πιο φτωχή και η μεσαία τάξη. Ναι. Όχι όλοι. Η πιο φτωχή και η μεσαία τάξη. Για αυτούς είναι πιο βαρύ. Είναι αυτοί που σηκώνουν το βάρος των έμεσων φόρων. Άρα, τι οικονομία θα ξέρει ο Μητσοτάκης? Μια οικονομία που οι φτωχότεροι Έλληνες και η μεσαία τάξη πληρώνουν υπέρογκους φόρους και κάποιοι κερδοσκοπούν. Ποιοι δεν κερδοσκοπούν? Αυτοί που τους έκανε αφορολόγητο στις γονικές παροχές μέχρι 4,8 εκατομμύρια ανατέκνο, παρακαλώ. Αφορά αυτό κανένα άνθρωπο της μεσαίας τάξης ή φτωχό? Ακίνητα, ακίνητα. 400.000 πλαφών. 400.000 πλαφών ανά παιδί. Ούτε πολλαπλασιασμοί ούτε τίποτα. Γιατί είναι 800 της Νέας Δημοκρατίας με πολλαπλασιασμό κάθε γονιό, μητέρα, παππού, γιαγιά, πάει μέχρι 4,8 εκατομμύρια. Δεύτερο θέμα. Στοιχεία εδώ πέρα. Το 2022 τα κέρδη 150 εισηγμένων εταιριών τετραπλασιάστηκαν, συν 303%, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ 20ετίας. Στοιχεία από την Καθημερινή. Παρά την ακριβή ενέργεια και τον υψηλό πληθωρισμό, θα διανύουμε μερίσματα ρεκόρ 2,5 δισεκατομμύρια. Και εγώ τι λέω? Λέω, συγγνώμη, γιατί να έχουμε οριζόντιο στα μερίσματα 5%? Α, μάλιστα. Να έχουμε, γιατί εγώ δεν είμαι λαϊκιστής. Τώρα κατάλαβα. Κύριε, δεν λέτε ότι είναι κακό να έχουν κέρδη εταιρείες, λέτε ότι είναι κακό να φορολογούνται με 5% τα μερίσματα. Είναι τα κακό να πληρώνουν την κρίση και το μάρμαρο οι πιο φτωχοί Έλληνες και η μεσαία τάξη, οι νέοι άνθρωποι και όχι αυτοί που κερδοσκοπούν. Και τι λέω εγώ? Μέχρι 50.000 ευρώ στα μερίσματα 5%. Και από 50.000 και πάνω κλιμακωτά να φτάνει μέχρι το 15%. Να έχουμε μια δίκη προοδευτική φορολόγηση. Δεύτερο θέμα. Μείωση ραγδαία των φόρων στη μισθωτή εργασία. Δεν, και αυτό θα αφορά κυρίως τις φορές. Για να στηρίξουμε τη μισθωτή εργασία, να ανοίξουν πολλές καλές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι μεγάλη πληγή, διότι έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου στρέβλωση. Στην πραγματικότητα, μεγάλη στρέβλωση, όπου όταν ένας νέος άνθρωπος πάει να πιάσει δουλειά, το αφεντικό του ψιθυρίζεται αυτή, δεν βγάζει μπλοκάκι καλύτερα. Γιατί άμα έρθει μισθωτό με τι κρατήσει και το φόρο που θα πληρώσω για σέναν, δεν θα σου μείνει τίποτα στο χέρι. Το λέτε πολύ ευγενικά. Ποιο μπλοκάκι? Μαύρη εργασία, κύριε Τσίμα. Μαύρη εργασία. Εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με όρου κοινωνική πραγματικότητα. Και όχι να έχουμε ένα πρωθυπουργό που έχει φτάσει στο σημείο να το παίζει φιλοευρωπαϊστή και να επιτίθεται στον ΟΟΣΑ, που είναι ο οργανισμό που δίνει στοιχεία για όλο το δυτικό κόσμο με συγκριτισμούς για να βγάζουμε και επιτίθεται, λέει, δεν τα λέει καλά όσα τώρα. Λέει ότι λέει λάθος στοιχεία. Δεύτερο θέμα, να σας πω, φορολογικό. Αυτό ναι, και τελειώστε και αυτό. Ναι, άποψή μου. Και διάβασα προχθές ένα εξαιρετικό άρθρο ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου. Πρέπει να έχουμε μία διαφορά στο φόρο μεταξύ μιας οικογένειας που δεν έχει παιδιά και μιας οικογένειας που έχει παιδιά. Άρα, πολύ ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, φορολογικά κίνητρα στα παιδιά. Και ένα, και δύο, και τρία, σε οικογένειες με παιδιά. Να δώσουμε μία πραγματική δυνατότητα αντιμετώπισης του δημογραφικού και με οικονομικούς όρους, όχι μόνο, και με όρους κοινωνικού κράτους, με ισχυρή δημόσια υγεία, ισχυρή δημόσια παιδεία, αλλά και με φορολογικά κίνητρα. Αν δείτε το άρθρο αυτό, αποδεικνύεται ότι έχουμε τη μικρότερη διαφορά συντελεστών μεταξύ μιας οικογένειας που έχει παιδιά και μιας οικογένειας που δεν έχει παιδιά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι αδιανόητο. Όταν οι Πορτογάλοι έχουν 11 μονάδες διαφορά στο φόρο. Αν έχεις παιδιά. Βέβαια. Μου ακούγεται λογικό. Αλλά συνολικά, ακούγοντας την κριτική σας, φαντάζομαι ένας ακροατής, μια ακροάτρια τώρα θα λέει: άρα έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ παρά στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί λέει η κριτική της. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα συγγνώμη. Επειδή ασκώ κριτική στην κυβέρνηση, αυτά που λέω τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λέω και από πού θα τα πάρω και που θα τα δώσω. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι η οικονομία είναι μια αγελάδα που μοιράζει γάλα χωρίς να την ταΐζεις. Έχετε ακούσει ποτέ το ΣΥΡΙΖΑ να ταΐζει την αγελάδα αυτή? Να λέει από πού θα τα πάρει και πού θα τα δώσει? Αυτός μόνο μοιράζει.
Δηλαδή, όταν, να σας πω κάτι για τις συντάξεις, γιατί το είπατε προηγουμένως. Εγώ τι λέω στις συντάξεις? Τρία πράγματα. Να διορθώσουμε τις απαράδεκτες περικοπές που έγιναν στις συντάξεις χειρίας και στις συντάξεις αναπηρίας, οι οποίες δυστυχώς είναι πάρα πολύ άδικες. Να δώσουμε ένα νέο ΕΚΑ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούς που είναι στο όριο της φτώχειας. 2,3 εκατομμύρια Έλληνες είναι στο όριο της φτώχειας. Οι περισσότεροι, πάρα πολλοί από αυτούς είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Και δεύτερον, κατάργηση της διαφοράς που υπάρχει, που δημιουργείται με τον νόμο Κατρούγκαλο και τον νόμο Βρούτσι. Προσέξτε, όλα αυτά είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτά που λένε για το συνταξιοδοτικό είναι κοντά στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστηκε μια ιδέα χτες. Δηλαδή, η προσωπική διαφορά, το νέο ΕΚΑΣ και αυτό που λέω για τις συντάξεις αναπηρίας είναι όλα μαζί 1,1 δις. Δεν είναι σωστή ιδέα να υπάρχει όταν τα κόμματα υποβάλλουν προτάσεις και μάλιστα στις παραμονές εκλογών, να υπάρχει ένας τρίτος αξιολογητής, η Τράπεζα της Ελλάδας, το Γενικό Ρολογιστήριο του Κράτους, κάποιος ο οποίος να τα κοστολογεί και να λέει αυτό που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει τόσο. Γιατί αυτό έχει γίνει ένα παιχνίδι προπαγάνδας τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτά που προτείνω κάνουν 5, η Νέα Δημοκρατία λέει κάνουν 105. Ούτε εγώ που είμαι δημοσιογράφος δεν μπορώ να βρω άκρη, δεν μπορώ να κάτσω να κάνω αυτόν τον υπολογισμό. Απαιτεί κάποιες ειδικές γνώσεις. Δεν είναι λογική ιδέα κάπου να βάζουμε μερικούς τρίτους να ρυθμίζουν το παιχνίδι? Στο BBC, ας πούμε, στο debate, υπάρχει μια επιτροπή η οποία κάνει fact-checking. Δηλαδή, λέει από αυτά που είπε ο τάδε, αυτό που είπε ο τάδε αρχηγός, ανακριβές. Αυτό ακριβές. Μια επιτροπή που θα κάνει ορό της αλήθειας. Ναι. Του προγράμματος. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ να γίνει αυτό το πράγμα. Εάν θα γίνει, θα καταλάβουν οι πολίτες τι συμβαίνει. Και θέλω να σας πω το εξής. Εγώ σας λέω ότι ακόμη και αν δεν γίνει αυτή η επιτροπή, που μακάρι να γίνει, εμάς θα μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει μνήμη ο ελληνικός λαός. Δεν έχει μνήμη. Μπορεί να πιστέψει αυτόν που του έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, κανένα χέρι στα σπίτι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, συσάχθεια και μην πληρώνει τα κόκκινα δάνεια, και μετά πήγε το 2015 και πούλησε χωρίς κριτήρια, χωρίς κανόνες διαπραγμάτευσης δανειολήπτη και φαντ. Δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντ και τους εκβιάζουν σήμερα τους δανειολήπτες. Και μιλώ για τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη που σήμερα τι λέει? Ή θα έχουμε, λέει, 25% αύξηση των μισθών. Στον ιδιωτικό τομέα πώς, με βασιλικό διάταγμα? Πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς ένας άνθρωπος που ξέρει οικονομικά λέει δημοσίως θα αυξηθούν τα επόμενα 4 χρόνια 25% οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα το κάνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα πρακτικά? Δηλαδή, πού επενδύει στην οικονομία, στο real estate? Εδώ, αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία τι λένε? 700.000 εργαζόμενοι παίρνουν 400 και 500 ευρώ έως 500 ευρώ. Τι συζητάμε τώρα? Αυτή είναι η ποιοτική ανάπτυξη που θα φέρει 25% αύξηση των μισθών τα επόμενα χρόνια? Απάντηση είναι ότι έχουν γίνει, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ότι δεν είναι όλες real estate, ας πούμε. Ποιες δεν είναι real estate? Η Microsoft, η Google, υπάρχουν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας. 14% είναι η μείωση των παραγωγικών άμεσων ξένων επενδύσεων εντός της προηγούμενης χρονιάς. Αντί να αυξηθούν οι παραγωγικές άμεσες επενδύσεις, μειώθηκαν, διότι έχουν αντικατασταθεί από επενδύσεις που κυρίως αφορούν εξαγορές ή real estate. Προσέξτε, εγώ το λέω γιατί μιλάμε πάλι για τον παρανομαστή. Ο παρανομαστής, για να είναι ισχυρός και να έχουμε μακροπρόθεσμα βιώσιμο χρέος, χρειάζεται εξωστρέφεια. Το μόνο κατάλληλο στοιχείο για να δούμε αν έχουμε εξωστρέφεια είναι το εμπορικό ισοζύγιο. Εισάγουμε, εξάγουμε. Αν θυμάστε, χρεοκοπήσαμε την περίοδο Καραμαλή. Γιατί? Διότι μόνο είχαμε ένα μεγάλο χρέος, διότι το εξωτερικό έλλειμμα της χώρας ήταν 15,5%, το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Εύχομαι να το θυμάται ο κύριος Μητσοτάκης και να μην φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα που υπονομεύουμε μακροπρόθεσμα ξανά τη χώρα μας. Λοιπόν, κάναμε την κουβέντα για την οικονομία, κλείνουμε τον κύκλο. Πρέπει να κλείσουμε και τον πρώτο κύκλο του σημερινού ημερολογίου, γιατί είναι η ώρα για διαφημίσεις και ειδήσεις. Είμαστε στην επόμενη μέρα του πολύ συζητημένου debate. Συζητήθηκε πολύ πριν γίνει, συζητιέται και αφού έγινε. Εγώ είπα τη γνώμη μου, το παρακολούθησα από υποχρέωση, αλλά όχι μόνο από υποχρέωση, και από ενδιαφέρον το παρακολούθησα ολόκληρο. Ασφαλώς δεν πέσαμε ξερί, ασφαλώς δεν είχε εκπλήξεις, δεν είχε εντάσεις, αλλά ήταν μια σχεδόν κανονική συζήτηση, και αυτό με την εμπειρία που έχουμε για το πώς γίνονται οι δημόσιες συζητήσεις στην Ελλάδα. Και με το πόση τοξικότητα μπορεί ξαφνικά να μπει από το παράθυρο μιας πολιτικής κουβέντας, ήταν ένα κέρδος, νομίζω, ότι η συζήτηση έγινε με τον τρόπο που έγινε.
Γίνατε γίναμε σοφότεροι, θα μου πείτε. Προφανώς όχι, αλλά δεν ήταν νομίζω τρεις πεταμένες ώρες. Άλλωστε, αν σωστά μετράω τα νούμερα της τηλεθέασης, αθροιστικά τα κανάλια που μετέδιδαν το debate είχαν την ώρα της μετάδοσης κατά μέσο όρο τηλεθέαση 54 περίπου τους 100, που σημαίνει ότι μία στις δύο ανοιχτές τηλεοράσεις δεν έβλεπε μπάσκετ, δεν έβλεπε ποδόσφαιρο, δεν έβλεπε ταινίες στις πλατφόρμες, έβλεπε το debate. Ένας από τους πρωταγωνιστές του debate, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, είναι μαζί μου στο στούντιο. Εσάς πώς σας φάνηκε ως εμπειρία, γιατί νομίζω ότι ήταν και η πρώτη σας φορά. Η πρώτη μου φορά σε debate πολιτικών αρχηγών. Έχω κάνει βέβαια άλλα δύο debate πολλά, ναι, της κέντρου αριστεράς. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ακούστηκαν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να σχολιάσουμε. Και αυτό το οποίο για μένα από την εμπειρία μου την πρώτη σε αυτό το επίπεδο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία σχολιασμού, ώστε να δημιουργηθεί μία αίσθηση ότι κάτι μένει πίσω. Δηλαδή εγώ σήμερα έχω ένα κενό μέσα μου ότι δεν απάντησα σε πολλά πράγματα που άκουσα για την οικονομία, για τη θρησκεία. Ενοχλήθηκα πάρα πολύ, θα πει λίγο και ο Βελόπουλος. Ναι. Διότι και εγώ είμαι ορθοδόξος χριστιανός, αλλά δεν μπορώ να προσβάλλω την πίστη άλλων χριστιανών που εικονοποιούν την Παναγία και τον Χριστό με άλλο τρόπο και να εμφανίζει μία εικόνα. Και στην Αιθιοπία υπάρχουν εικόνες που έχουν μαύρο το Χριστό. Δεν επιτρέπει τους χριστιανούς της Αιθιοπίας να πιστεύουν στη χριστιανοσύνη με το δικό τους τρόπο. Ποιος είναι ο κύριος Βελόπουλος? Η Ιερά Εξέταση είναι ο κύριος Βελόπουλος. Και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση, και θέλω να το πω πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Η επίσημη εκκλησία της Ελλάδας έχει απαντήσει εάν αυτά που κάνει, που εμπορεύεται την πίστη μας και συγχρόνως πουλάει τις επιστολές του Χριστού, είναι θέματα που αποδέχεται η Εκκλησία. Αυτά. Τον ανέχεται πάντως. Προσέξτε, επειδή πρέπει να ζήσουμε σε μια κανονικότητα, πρέπει ο καθένας στην κανονικότητα, ο κάθε θεσμός, να σηκώνει το βάρος των ευθυνών απέναντι στο ρόλο που έχει στην κοινωνία. Για μένα είναι αδιανόητο να υπάρχουν άνθρωποι που άλλοι εμπορεύονται. Γιατί είπατε του Ιωσήφ του Στουνάρα, ποιο είναι ο ρόλο του, να πει αν κάποιοι εμπορεύονται ελπίδες λέγοντας πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν την άλλη μέρα. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να πει αν αυτοί που πουλάνε την Ορθοδοξία, την εμπορεύονται, λένε πράγματα που είναι αιρετικά, είναι εκτός της πίστης μας. Της Ορθόδοξης πίστης. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει, και οι θεσμοί οι οποίοι εκπροσωπούν, έχουν κάποιους ρόλους στην κοινωνία, να μένουν σιωπηλοί. Τώρα, για να πάω στην ουσία της πολιτικής. Εγώ αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας με το φράχτη δείχνουν ότι έχει κάνει μεγάλη στροφή. Δηλαδή, τι είπε χθες? Ότι επικροτείται στο φράχτη. Άλλα λέγανε τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδε το πολιτικό κόστος, αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Μόλις δει πολιτικό κόστος, θα τα τουμπάρει ώρα, θα πει το ίδιο και το αντίθετο, για να έχει τα μεγαλύτερα πολιτικά ωφέλη. Άρα έγινε μία σύγκρουση πριν ένα μήνα, όπου ο κύριος Τσίπρας τι καταλήγει να πει? Ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν να αναπληρώσουν το φράχτη οι Ευρωπαίοι, αλλά οι Έλληνες. Μα είναι σοβαρά πράγματα. Δεν έχει αντίρρηση με το φράχτη, αρκεί να μην τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Αρκεί να μην τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή πραγματικά έπρεπε να ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός των Ευρωπαϊκών χωρών, που περιφρούν τους φόρους των Ευρωπαίων. Όχι, να τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι. Εγώ τι λέω? Και τη Frontex και το φράχτη. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πληρώνει δισεκατομμύρια δαπάνες για φύλαξη ευρωπαϊκών συνόρων, και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, κάθε ευρωπαϊκή χώρα που συνορεύει με τρίτα κράτη. Και μιλώ όχι μόνο για θέματα προσφυγικού μεταναστευτικού. Εγώ βάζω και κάτι παραπάνω, για θέματα άμυνας. Δεν μπορεί εμένα να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να μου λέει: θα ψηφίσετε τη συμφωνία με τους Γάλλους. Την ψηφίσαμε τη συμφωνία με τους Γάλλους, γιατί θέλουμε ενίσχυση αποτρεπτικής δύναμης. Τη συμφωνία με τους Αμερικάνους, ναι. Αλλά με ένα όριο. Δεν μπορεί να κάνουμε δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, ενώ αυτά τα σύνορα πρέπει να βάζουν από την τσέπη τους και οι Ευρωπαίοι χρήματα για την φρούρηση των συνόρων αυτών και σε θέματα γεωπολιτικής ασφάλειας. Ναι, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω, μάλλον δύο θέματα ακόμη για να σχολιάσω το debate, είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ το έβαλα στον κύριο Τσίπρα, δεν άκουσα κάποια απάντηση, πιστεύω να απαντήσει σε επόμενες μέρες. Για μένα είναι αδιανόητο να πηγαίνει στον πιο ισχυρό ηγέτη της Ευρώπης, να βγαίνει απ' έξω και να λέει ότι προτίθεται αν αλλάξουν τα πράγματα στην Τουρκία, δηλαδή φύγει ο Ερντογκάν και ο Κιλινιστάρογλου, που οι δηλώσεις του είναι εις βάρος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, επί το πλείστο, να λέει θα επιχειρήσει τις Πρέσπες του Αιγαίου. Είναι ντροπή να θεωρεί
ότι αυτό μπορεί να είναι κεντρική εθνική πολιτική διαπραγμάτευση και με τους Ευρωπαίους και με την Τουρκία. Τώρα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ αυτόν τον όρο πρέσπες του Αιγαίου. Πρώτον, η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που είχε με την Βόρεια Μακεδονία. Τη διαφορά που είχε η Ελλάδα με την Βόρεια Μακεδονία. Ούτε η Βόρεια Μακεδονία σχέση με την Τουρκία. Ναι, και εν πάση περιπτώσει, πώς να πω, υποτιμά και όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει από το 1976 μέχρι σήμερα, όπου η Ελλάδα έχει προσπαθήσει καμιά δεκαετία φορές να βρει. Κυρία Τσιμάνα, πώς συμβαίνει. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή έχει συνηθίσει με ελαφρότητα να τοποθετείται σε διάφορα θέματα και να αλλάζει απόψεις, το ίδιο κάνει και στα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα θα είναι στιβαρότητα και προσοχή, τι λέμε, όταν βρισκόμαστε με παράγοντες ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα άλλο σημείο που θέλω να σχολιάσω. Είναι το θέμα των υποκλοπών. Θα σας ρωτούσα. Για να το κλείσουμε γι' αυτό. Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά λέει ότι ξέρει το λόγο της παρακολούθησης. Διότι λέει ότι δεν ήταν εθνικός κίνδυνος, άρα κακώς η κυρία Βλάχου. Δεν σας ικανοποιεί αυτή η διατύπωση που είπε ότι δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Εγώ ξέρω τι είμαι, κύριε Τσίμα, και οι σύντροφοι στο Πασό και οι φίλοι μου γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την πορεία μου και ξέρουν αν είμαι κίνδυνος για την πατρίδα και για τη δημοκρατία. Το θέμα είναι άλλο. Το άκουσε αυτό η ελληνική δικαιοσύνη. Για να μας πει η ελληνική δικαιοσύνη τώρα, γιατί η κυρία Βλάχου υπέγραψε ότι είμαι για εθνικούς λόγους έγινε η παρακολούθηση. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυρία Βλάχου κακώς υπέγραψε για εθνικούς λόγους. Εσείς πάντως είπατε ότι έχετε εμπιστοσύνη έλεγε, στην δικαιοσύνη. Μα έχω εμπιστοσύνη, προσέξτε. Βεβαίως έχω εμπιστοσύνη. Η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς γιατί υπάρχουν και αδυναμίες διάφορες. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω να σου πω ότι όπως και στην πολιτική και στη δικαιοσύνη υπάρχουν άνθρωποι και σε κάθε, αν θέλετε, χώρο της δημόσιας ζωής, οι οποίοι έχουν υψηλή αίσθηση καθήκοντος. Εγώ λοιπόν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Για μένα αυτό που έκθεσε ο Πρωθυπουργός διευκολύνει τα πράγματα και πρέπει επιτέλους η κυρία Βλάχου και ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, να απολογηθούν γιατί υπέγραψαν ότι για εθνικούς λόγους θα γίνει παρακολούθηση μου ενδιαμέσω των εκλογών. Όταν λέτε εκλογών. Να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες. Αναφέρεστε σε αυτούς, γιατί ρωτηθήκατε αν περιλαμβάνει και τον Πρωθυπουργό σε αυτό. Αν θεωρείτε ότι πρέπει και ο Πρωθυπουργός να έχει ποινικές ευθύνες. Μα εγώ θα το πω αυτό η ελληνική δικαιοσύνη. Θα το πω. Ξέρετε, δεν το αποκλείεται όμως. Εγώ είπα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ξέρετε τι σημαίνει ευρωπαϊκό πλαίσιο, για να τα λέμε αυτά. Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν αποδίδουν τις ποινικές ευθύνες τα κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί, η δικαιοσύνη. Εγώ τι λέω. Εγώ θέλω απρόσκοπτα η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως απρόσκοπτα δεν την έκαναν οι εξαρχείς επιτροπές της Βουλής, διότι έβαλε ασπίδα η Νέα Δημοκρατία σε όλους αυτούς τους παράγοντες, Μπίτσιους, Λαβράνους κτλ. Να απρόσκοπτα να κάνει τη δουλειά της ελληνική δικαιοσύνη και αυτή θα πει ποιοι έχουν τις ποινικές ευθύνες. Δεν το πω εγώ αυτό το πράγμα. Τώρα, υπήρχε μια ερώτηση που πλανιόταν στο debate, στο μυαλό πολλών. Απλά για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα. Ναι, παρακαλώ. Το λέω αυτό διότι ελπίζω τώρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, διοικητές νοσοκομείων, υποψήφοι βουλευτές που έβγαιναν και έγραφαν στα social media διάφορα δηλητηριώδη ότι ο Ανδρουλάκης έχει σχέσεις με τρίτες χώρες, γι' αυτό τον παρακολουθήσαμε, μετά το χθεσινό να ζητήσουν ένα συγγνώμη και από μένα και από την οικογένειά μου και από την παράταξή μας. Διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ζήσαμε κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να κατηγορούν άλλα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου ότι παίζουν ρόλο πρακτόρων και όλες αυτές τις νομοσιολογίες που δυστυχώς η δεξιά το είχε στο DNA της αυτές τις κατηγορίες πριν τη μεταπολίτευση. Επειδή λοιπόν εγώ το έζησα αυτό ένα τρίμηνο το φθινόπωρο πέρυσι, ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι και τη δήλωση του αρχηγού τους να ζητήσουν ένα συγγνώμη για όλες αυτές τις αναρτήσεις, τις δηλητηριώδεις που κάνανε, δηλητηριάζοντας την πολιτική ζωή του τόπου. Σας έχει αφήσει πολιτική προσωπική πικρία αυτή η περίοδος, αυτό το τρίμηνο του φθινοπόρου που αναφέρεστε, γιατί σας αποδίδει επίσης, νομίζω και ευθέως και ο κ. Μητσοτάκης, ότι κατά κάποιο τρόπο έχετε προσωπικά μαζί του. Το κρατάτε. Θέλω να σας πω ότι θα ήμουν πραγματικά, δεν είναι ανθρώπινο να προσπαθώ να εμφανίσω μια άλλη κατάσταση. Ναι. Έχω πικρία, όχι προσωπική. Έχω πικρία διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι η χώρα, μια παλιά χώρα της Ευρώπης, από τις πρώτες χώρες που προχωρήσαμε το ευρωπαϊκό όραμα, με τις ευρωπαϊκές αξίες, που δημιουργήσαμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2023 οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργήσαν κατά αυτόν τον τρόπο και τα πολιτικά κόμματα αντί να επιτρέψουν στη δικαιοσύνη, έκαναν τραμπικές επιθέσεις με fake news και η Νέα Δημοκρατία που πρωταγωνίζει, αλλά και η εργαλειοποίηση που πήγε να κάνει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ ότι αυτό είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Κουλτούρας. Αυτό δεν είναι μια μόνο, ας πούμε,
προσωπική μου στεναχωρία και ως πολίτης, δεν μιλώ ως πολιτικός αρχηγός, ως πολίτης, είναι μια στεναχωρία με τη χώρα. Εγώ θέλω τη χώρα, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου, που θα υπάρχει διάκριση εξουσιών, που δεν θα εκτίθεται στο εξωτερικό για τέτοιες φαύλες πρακτικές. Λοιπόν, αν αυτό το θεωρείτε προσωπική πικρία, εγώ θεωρώ ότι είναι η πίστη μου σε ένα όραμα μιας κανονικότητας που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Μάλιστα. Τώρα, έλεγα πριν ότι υπήρχε ένα ερώτημα που πλανιόταν πάνω από το debate. Η μεν κυβέρνηση, έχω την εντύπωση ότι πήγε με μια στρατηγική να αποδείξει πόσο διαφορετική είναι η αρχηγή της αντιπολίτευσης και γι' αυτό η πρόταση για προοδευτική συνεργασία, για συνεργασία για κυβέρνηση των ηττημένων και όλα αυτά που έχουν υποθεί, δεν μπορεί να γίνει. Και ο κύριος Τσίπρας προσπαθούσε με κάθε ευκαιρία να αποδείξει ότι να, ό,τι και να λέτε τώρα, κατά βάθος συμφωνούμε και συνεπώς, αν τα αποτελέσματα των εκλογών είναι αυτά που περιμένω κι εγώ, θα μπορούμε να κυβερνήσουμε μαζί. Κύριε Τσίμα, ο κύριος Μητσοτάκης κατά ένα απαράδεκτο τρόπο, αντιθεσμικό, περιφρονητικό, προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορία των τελευταίων 15 ετών της χώρας. Αν δείτε όλες οι δηλώσεις του ίδιου και των συνεργατών του, επί ένα μήνα λανσάρουν ότι εγώ έχω ένα σχέδιο να τα βρω με το Βαρουφάκη, δηλαδή το Πασόκ να μπει σε μια συγκυβέρνηση που θα είναι και ο Βαρουφάκης. Και εγώ τώρα μιλώ. Αποκλείσει. Προσεκτό, έχω αποκλείσει, αλλά συνεχίζουν να το λένε. Αν δείτε, και ο κύριος Κέρτσος και οι διάφοροι άλλοι περί του κύριου Μητσοτάκη, συνεχώς επαναφέρουν αυτό γιατί για να τρομοκρατήσουν τους κεντρώους ψηφοφόρους. Και λέω το εξής. Θυμηθείτε, λέω λοιπόν σήμερα, εδώ από το Sky, θυμηθείτε. Ποιος ήταν αυτός που μαζί με τον Τσίπρα ψήφισε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα το 2010. Ποιος που δεν ψήφισε είναι το πρώτο ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ σας λέω, αν εκείνη την ώρα η πλειοψηφία των Ελλήνων βουλευτών ψήφιζαν ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, ρωτώ εσάς, θα μέναμε στο ευρώ, κύριε Τσίμα, ή θα τρέχαμε προς τη δραχμή? Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος που ακόμη και η αδερφή του, με αίσθηση ευθύνης εκείνη την εποχή, ψήφισε μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Βενιζέλο και όλους τους άλλους, να μείνει η χώρα στο ευρώ, έρχεται να μου κάνει εμένα μαθήματα ρεαλισμού. Υπευθυνότητας. Θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Όχι, μεγάλη αν έκανε λάθος η τότε κυβέρνηση που δεν ζήτησε να περάσει με 180. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα μπορούσε να το κάνει. Όμως το γιατί να βγαίνουν άνθρωποι. Θα ξεχώριζε. Προσέξτε. Το να βγαίνουν άνθρωποι. Όχι, ξεχώρισε. Και με 150 ξεχώρισε, κύριε Τσίμα. Μην προσπαθούμε να μειώσουμε τις ευθύνες πολιτικών προσώπων που μπροστά στην καριέρα τους, στη φιλοδοξία τους, έκαναν παιχνίδι στην πλάτη του ελληνικού λαού. Και δεν έχουν μαθήματα υπευθυνότητας από πρόσωπα που έχουν μάθει άλλα να λένε και άλλα να κάνουν. Τότε ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει μια σχολή περιφρόνησης της κοινή λογικής με όλα αυτά που είπε τα χρόνια από τη συγκυβέρνηση με τον Καμένο, το λαϊκισμό. Αυτό δεν μειώνει το βάρος του λαϊκισμού του κύριου Μητσοτάκη. Εγώ μιλώ για λαϊκισμό με γραβάτα και χωρίς γραβάτα. Δηλαδή, δεν είναι λαϊκιστής ένας πρωθυπουργός ο οποίος έρθει και λέει όλα τα χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Κακώς χτυπάτε τις ανεξάρτητες αρχές. Κακώς εργαλειοποιείτε τη δικαιοσύνη. Κακώς υπονομεύετε τη διάκριση των εξουσιών. Και αφού τα λέει όλα αυτά κακώς, βγαίνει πρωθυπουργός και κάνει τα ίδια. Επιτίθεται στο Ράμο και στο Μενουδάκο ο Γεωργιάδης και οι υπουργάρες του Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι έκανε και ο Τσίπρας, τον τροχονόμο. Εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη, κουβέντα. Διάκριση των εξουσιών, πού διάκριση των εξουσιών, δείτε τι έγινε στη Βουλή, στις εξεταστικές επιτροπές. Εδώ πέρα φτάσαμε στο σημείο, στην απίστευτη συμφορά των τεμπών, σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία, να εμφανίζουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ το χαρτί της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας για την 717 σύμβαση, κύριε Τσίμα, που αποδεικνύει ότι έχουν την έκθεση πριν το ατύχημα, πριν το δυστύχημα στα την τέτοια. Έκθεση του Οκτωβρίου του 2021, που λέει η ανεξάρτητη αρχή ποιοι έχουν ευθύνη από την εποχή του κύριου Τσίπρα και την εποχή του κύριου Μητσοτάκη, που πήραν 55 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκά χρήματα, δεν υλοποιήθηκε τηλεδιοίκηση με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο έγκλημα των τεμπών. Και ρωτάμε τον Υπουργό, γιατί δεν πήγε στο χαρτί στη δικαιοσύνη, και λέει δεν το ήξερα το χαρτί αυτό. Και αντί να του πει ο κύριος Μητσοτάκης, πήγαινε σπίτι σου, τον έχει στα ψηφοδέλτια του, όπως έχει ο κύριος Τσίπρας στα ψηφοδέλτια του, τον καταδικασμένο 13-0 από το ειδικό δικαστήριο, κύριο Παπακελαίου. Εγώ, αυτό δεν είναι περιφρόνηση δικαιοσύνης? Αυτό δεν είναι περιφρόνηση του λαού? Εδώ πέρα βγαίνανε και λέγανε, οι συνδικασίες του Πασόκ ήταν για τα Τέμπη. Το πούμε και αυτό. Και τους λέγαμε, μα δεν είναι παράνομη μεταξύ του επίμαχου σταθμάρχη, δεν είναι παράνομη. Και βγαίνανε τα στρέλια της Δημοκρατίας, λέγανε όχι, δεν είναι παράνομη. Και βγαίνει η τριμελής επιτροπή.
όχι δικαιοσύνη, η τρεμελής επιτροπή που διόρισε ο ίδιος ο Μητσοτάκης και λένε ότι δεν έπρεπε να συμβεί αυτή η μετάταξη, διότι τώρα η ηλικία είναι 48 και ρωτώ εγώ σήμερα από το Sky. Έχει χρέος ο κύριος Μητσοτάκης να πει στο λαό ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε το κομματικό ρουσφέτη και πήρε ένα άσχετο και τον έβαλε σταθμάρχη. Έχει ευθύνη να το πει αυτό προεκλογικά στις οικογένειες. Πώς θα συνέβη, το λέει η Επιτροπή, δεν έπρεπε να γίνει μετάταξη. Ποιος θα κάνει μετάταξη. Ναι. Ποιος είναι ικανός. Δεν ξέρουμε ότι μεσολάβησε κάποιος βουλευτής για να γίνει, μπορεί να έγινε υπηρεσιακά. Υπηρεσιακά, δηλαδή, εσείς θεωρείτε. Δεν θεωρώ τίποτα. Εγώ, προσέξτε. Λογικό μου. Άρα δεν είναι ρουσφέτη. Δεν τυχαία. Τυχαία γίνει παράβαση του νόμου. Δεν είναι ρουσφέτη. Ωραία, δεν είναι ρουσφέτη βουλευτή. Να μα πούνε ποιο κομματικού συνδικαλιστή Νέα Δημοκρατία είναι το ρουσφέτη του σταθμάρχη. Λοιπόν, α σταματήσουμε να περιφρονούμε το λαό. Και αυτά που θέλουν κάποιοι, ότι ήταν στο καλό, λέει, ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και κάποιοι άλλοι στην κακή πλευρά της ιστορίας, θέλω να σας πω ότι σε πολλές κρίσιμες στιγμές της χώρας και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Γιατί? Γιατί δεν έβαλαν πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον, έβαλαν την προσωπική τους πολιτική σταδιοδρομία. Γι' αυτό και λέω ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την κουλτούρα και αυτές τις νοοτροπίες. Τελευταίο ερώτημα. Να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Να φανταστούμε την επόμενη μέρα. Αν μετράω καλά τις μέρες, 21 Μαΐου ψηφίζουμε. Πέμπτη, Παρασκευή, εκεί 25-26 Μαΐου, θα σας καλέσει η κυρία Σακελαροπούλου και θα σας δώσει μια εντολή να διερευνήσετε τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης. Έχετε στο μυαλό σας ένα καθαρό σχέδιο, τι θα κάνετε? Βέβαια. Έχω γυρετσίμα. Για μένα το γερμανικό μοντέλο, το μοντέλο των συνεργασιών προγραμματικού τύπου είναι η πηξίδα του μέλλοντος. Γιατί οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις, επειδή είναι πρωθυπουργό κεντρικό το μοντέλο και φαίνεται από τα τελευταία χρόνια, οδηγούν σε μια θεσμική παρακμή. Είναι τόσο ισχυρός ο ρόλος πρωθυπουργού που αν δεν είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη πίστη στους θεσμούς, είναι ικανό να δημιουργήσει μηχανισμούς εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια, με την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, με την προσπάθεια επιβολής μιας αντίληψης κυρίαρχης μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό εγώ θεωρώ, για να ξεπεράσουμε τη θεσμική και οικονομική κρίση, χρειαζόμαστε κυβερνήσεις συνεργασίας που θα έχουν θεσμικά αντίβαρα τα κόμματα για να μην έχουμε τέτοιες νοοτροπίες. Τώρα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, προγραμματικές εγκλήσεις. Έχω βγάλει 12 σημεία. Εγώ δεν λέω να κάνουν ό,τι λέω. Αλλά έχουμε και εμείς κόκκινες γραμμές. Το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, την κοινωνική κατοικία για να πέσει το κόστος ζωής, ένα φορολογικό σύστημα που δημιουργεί ένα, αν θέλετε, πρόσθετο βάρος στους ισχυρούς που κερδοσκόπησαν στην κρίση και άρει φορτία από τη μεσαία τάξη και τους φτωχότερους, και βέβαια στα εθνικά θέματα που εγώ έχω μια άλλη αντίληψη, κυρίως από αυτή που λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ευρύτερα συνεννόηση σε αυτά τα ζητήματα και όχι να είμαστε πάρα πολύ επιδερμικοί. Άρα, προγραμματικά θα καλέσω τα κόμματα βάσει τη λαϊκή ετοιμιγορία. Ο λαό θα ψηφίσει, θα δούμε τον σχετισμό ευρών και βάσει αυτού του σχετισμού θα συζητήσουμε τώρα. Υπάρχει βέβαια μια κρίσιμη ερώτηση, την οποία και όσε φορέ έχετε εντυπωθεί, προσπαθείτε να αποφύγετε. Επειδή όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μα και εσεί γνωρίζετε μεταξύ σα, μικρή χώρα είναι η Ελλάδα. Ανεξάρτητα πώ θα έρθουν τα πράγματα στι εκλογέ, εσεί με ποιον από τα δύο άλλα κόμματα θεωρείτε ότι θα ήταν ευκολότερο να συνεργαστείτε? Καταρχάς, ένα ισχυρό Πασόκ θα είναι ανάχωμα στον αυταρχισμό, στην παρακμή των θεσμών, στην ασέβεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Γιατί εμείς ιστορικά έχουμε ένα αξιακό κώδικα που δεν επέτρεψε να παίξουμε με αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα, αν θέλετε, εμπόδιο σε πρακτικές που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια και που κάνανε και την οικονομική κρίση να γίνει και θεσμική κρίση. Τώρα, λέτε με ποιον νιώθετε πιο άνετα προγραμματικά. Μάλιστα, υπάρχουν θέματα στα προγράμματα τα οποία να διαφωνούμε κάθετα και με τον ένα και με τον άλλο. Και σε άλλα, δηλαδή, υπάρχουν στα κοινωνικά θέματα, έχουμε μεγάλες διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, στα θέματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος. Στα εθνικά θέματα και στα θέματα του προσφυγικού μεταναστευτικού έχουμε μεγάλες διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα έτσι όμως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα στην Ευρώπη. Είμαστε άλλα κόμματα. Εγώ είμαι ένα σοσιαλδημοκράτη, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Αυτή είναι το ένα κομμουνιστογενές κόμμα και η άλλη είναι ένα κόμμα της λαϊκής δεξιάς. Προφανές είναι να έχουμε άλλο ιδεολογικό κώδικα και άλλες θέσεις. Τι λέω όμως. Εγώ, λαμβάνοντας υπόψη μου τη λαϊκή ετοιμιγορία, με την τρίτη εντολή θα προσπαθήσω να έχουμε σταθερότητα και πρόοδο. Με προγραμματικές συγκλίσεις. Έχω βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές προγραμματικές και λέω και κάτι άλλο. Επειδή είναι πρωθυπουργοκεντρικό,
το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και των κύριων Υπουργείων πρέπει να εκφράζουν τις προγραμματικές συγκλίνες. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι θα έχουμε ισχυρή δημόσια υγεία, αλλά θα έχουμε τον κύριο Πλεύρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ένα υπουργό, όπως ήταν ο Γιώργος Γεννηματάς. Να πιστεύεις στο ΕΣΥ, να ρίξει δαπάνες στο ΕΣΥ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ίδιο και το θέμα του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, μου λένε γιατί λέτε όχι στον κύριο Μητσοτάκη. Μα ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Τσίμα, δεν συγκυβερνά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το κόμμα του. Έφτιαξε ένα σύστημα εξουσίας φίλων και γνωστών στο Μαξίμο. Ένα πράγμα είναι να το λέτε, άλλο πράγμα είναι να γίνεται. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει, ας πούμε, 35%. Να βρει άλλο κόμμα να συγκυβερνήσει. Μα δεν καταλάβατε. Δεν υπάρχει άλλο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβε. Η Δημοκρατία, είμαστε πολλά κόμματα στη Βουλή. Προσέξτε, κύριε Τσίμα, εγώ, γιατί και αυτό είναι μια στρέβλωση. Ούτε για άγνωστο χ έχω μιλήσει, ούτε έχω πει ότι εγώ θα πω ποιο είναι ο Πρωθυπουργό. Εγώ λέω πρόσωπο κοινή αποδοχή. Εγώ τι λέω. Πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν και να εκφράσουν μια συμμαχική κυβέρνηση, θα είναι αποτυχία να έχουν ένα τέτοιο ρόλο. Δεν θα προχωρήσει το θέμα των συγκλήσεων. Θα τις υπονομεύσουν τις συγκλήσεις. Και λέω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει με την πολιτική του κουλτούρα ότι μπορεί να εκφράσει μια κυβέρνηση συνεργασίας, μα εδώ δεν συνεργάζεται με τους υπουργούς του. Εδώ ήταν τόσο ανασφαλής που παρακολουθούσαν οι υπουργούς της κυβέρνησής του. Το καταλαβαίνετε, συζητάμε. Δηλαδή, θα βάλουμε πρωθυπουργό της κυβέρνησης συνεργασίας έναν που στη μονοκομματική του κυβέρνηση είχε τέτοιες ανασφάλειες που παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Μα είμαστε καλά. Εγώ λοιπόν μιλώ πρακτικά. Πρακτικά. Λέω, κυβερνήσεις συνεργασίας, συγκλήσεις, έχουμε κόκκινες γραμμές, θα ακούσουμε βέβαια και τα προγράμματα των άλλων κομμάτων. Και πρόσωπα στα κορυφαία υπουργεία εξαίσθηση του Πρωθυπουργού κοινής αποδοχής που μπορούν να εκφράσουν πολιτικά τον προσανατολισμό της προγραμματικής σύγκλησης. Και επειδή ακούω και τον κύριο Τσίπρα και λέει όλα αλλάζουν μετά τις εκλογές και μπορεί να αλλάξει θέση ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω ότι μάλλον κρίνει εξιδίων τα λότρια. Ο κύριος Τσίπρας έχει μάθει να λέει ό,τι θέλει πριν τις εκλογές και να κάνει εντελώς τα αντίθετα, όπως έγινε και το 2015, όπως έγινε και τη δεύτερη του 2015, όπου τη μια έλεγε πρώτη φορά αριστερά και πήγε με τον Καμένο. Την άλλη έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια και πήγε στα υπερταμεία. Λοιπόν, εγώ έχω μια άλλη νοοτροπία. Και τι λέω στον ελληνικό λαό. Οικοδομώ μαζί σας μια σχέση αξιοπιστίας και ιδιαίτερα με την Νέα Γενιά που είναι απογοητευμένη, συντριπτικά απογοητευμένη. Ό,τι λέω σήμερα θα είναι οδικός χάρτης για την επόμενη μέρα. Δεν θα υπάρχει καμία παρέκκληση, γιατί θέλω σε αυτή τη νέα αρχή να έχουμε μια σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά που λέτε καταγράφονται. Θα θυμόμαστε και μετά τις εκλογές, άρα θα μπορούμε να τα κρίνουμε. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε να έρθετε εδώ.